Βίρονα μεταξύ του Αθηναϊκού και της Προοδευτικής. Η ομάδα του Βίρονα κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, τους πολύτιμους βαθμούς για την σωτηρία και την παραμονή της στην κατηγορία του 19ου επαγγελματικού πρωταθλήματος, στην πρώτη εθνική κατηγορία, με ένα γκολ του Αλέκου Κακλαμάνου στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Λίγο νωρίτερα ο Σιδηρόπουλος είχε εκτελέσει το πέναλτι, αλλά ο Κόλεφ έδιωξε εντυπωσιακά. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε η δύναμη και πολλές φορές ήταν και λίγο σκληρό από τις πολλές κλωτσιές. Εκεί που όλα έδειχναν λοιπόν ότι θα πηγαίναμε για την ισοπαλία και το στήρο 0-0, ήρθε ο Κακλαμάνος και έδωσε την νίκη. Ας δούμε πώς διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι στον Βίρονα ξεκίνησε με την Προοδευτική στη σέντρα. Έχουμε φτάσει στο 17, είμαστε στο 0-0. Ο Σιδηρόπουλος εκτελεί, σηκώνοντας πολύ ψηλά την μπάλα για τον Αθηναϊκό στο κόρνερ, κεφαλιά από τον Θεοδωρόπουλο που δεν ανησυχεί. Εκτελεί ο Παπαποστόλου, ο Θεοδωρόπουλος πιάνει την κεφαλιά. Να ο Κακλαμάνος στην περιοχή, θέλει να γυρίσει, μπάλα είναι κόρνερ. Το φάουλ λοιπόν για τον Αθηναϊκό μετά από αυτή την μικρή διακοπή με πολύ φάλτσο η μπάλα. Ο Κόλεφ που βγαίνει, τελικά είναι κόρνερ, ενώ προσπάθησε να σκοράρει ο Πουλόπουλος εκεί. Κόρνερ για τον Αθηναϊκό, η μπάλα περνάει τον Αγγελόπουλο, η ευκαιρία εδώ για τον Παπαποστόλου που δεν μπορεί. Ο Πουλόπουλος και στη συνέχεια μπάλα απομακρύνεται. Κουμπής προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, ο Μούτας ψηλά, ο Αγγελόπουλος, μπάλα δεν φεύγει για την περιοχή της Προοδευτικής. Ο Κλάρκ που θέλει και αυτός να περάσει μπροστά, τελικά η μπάλα θα απομακρυνθεί. Πιο δεξιά περιμένει ο Τσιρόνης, εκτελεί πράγματι ο Μούτας και δίνει τελικά έξω μακριά στον Σιδηρόπουλο, ο οποίος αποφασίζει για το σουτ. Να, ένα καλό σουτ επιτέλους στο παιχνίδι, έξω η μπάλα. Φάω λοιπόν για την ομάδα του Αθηναϊκού. Πάντα στο 0-0, ο Μούτας εκτελεί, η μπάλα παίρνει ύψος αφού βρήκε και στο τείχος ο Αλέξης από κοντά. Πιάνει την κεφαλιά, έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Κουμπής πάει να ξεφύγει με την περιοχή, κάνει και το σουτ, πέφτει ο Κόλεφ, έρχεται από κοντά, να μην καταφέρει να κάνει το σουτ ο Κακλαμάνος, η μεγαλύτερη στιγμή για τον Αθηναϊκό στο παιχνίδι χάνεται. Ο Αλμανίδης που μάχεται με τον Παπαποστόλου, αυτός κερδίζει και δίνει για τον Αλέξη. Ωραία φαίνεται η προσπάθεια του Αλέξη, ο οποίος καταφέρνει να κάνει και τη σέντρα, εκεί που γυρίζει γίνεται το λάθος. Και πέναλτι για τον Αθηναϊκό, εδώ στο μαρκάρισμα αυτό που γίνεται στο Κακλαμάνο, λέει στο τέλος σχεδόν του παιχνιδιού ο Καλύβας. Ο Σιδηρόπουλος λοιπόν απέναντι από τον Κόλεβ για την εκτέλεση του πέναλτι, ο Κρούι εκπληκτικά ο Βούλγαρος γκολκίπερ της Προοδευτικής. Μούτας. Ναϊκός δεν παραδίδει τα όπλα παρά το χαμένο πέναλτι νωρίτερα. Σιδηρόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει, ανοίγει για τον Κακλαμάνο. Κακλαμάνος είναι στην περιοχή, αποφασίζει να κάνει το σούτ, ο Κόλεβ λέει όχι. Το φάω λοιπόν για την ομάδα του Αθηναϊκού, από πολύ μακριά θα προσποιηθεί ο Κουμπής, θα ανοίξει δεξιά στον Μούτα, όλοι μέσα στην περιοχή της Προοδευτικής, η σέντρα του Μούτα, η κεφαλιά από κοντά και η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 από τον Κακλαμάνο για τον Αθηναϊκό στο 91. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Βίρονα και ο center court του Αθηναϊκού, ο Κακλαμάνος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κόλεφ, ότι δεν κατάφεραν πριν από 3 λεπτά οι παίκτες του Αθηναϊκού. Με το πέναλτι του Σιδηρόπουλου το καταφέρνει τώρα σε αυτή τη σέντρα ο Κακλαμάνος που χρήζεται σκόρερ και λυτρώνει την ομάδα του Βίρονα. Και τώρα ο κ. Καλύβας θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Η ομάδα του Βίρονα θα νικήσει την Προοδευτική με τον γκολ του Αλέκου Κακλαμάνου, επαναλαμβάνω, στις καθυστερήσεις με 1-0. Ήταν ένα δυνατό και άτεχνο παιχνίδι το σημερινό, μια μάχη την οποία κέρδισε ο τυχερότερος, αν θέλουμε, ο Αθηναϊκός στο 90. Και βέβαια αυτό είναι που περισσότερο κόστησε στην ομάδα, ότι παρόλο τις απουσίες κατεβήκαμε μισή ομάδα και παρόλο τις απουσίες παλέψαμε το παιχνίδι, πήγαμε για το Χ, φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά τελικά δεν κατορθώσαμε να το πάρουμε. Η ομάδα πάλεψε και μια άλλη φορά, αλλά δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά κατόρθωσε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Είμαι ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές μας, από τους ποδοσφαιριστές μου για την αγωνιστικότητα, το πάθος και την αγωνιστική τους πειθαρχία. Σε κάποια στιγμή βέβαια, στο 90, κάπου ξεχαστήκαμε και δεχτήκαμε τον γκολ και εκεί τελείωσε βέβαια το παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι ήταν παιχνίδι οριακό, όπως οριακά είναι όλα τα παιχνίδια που θα έχουμε αντιπάλους λίγο πολύ της δυναμικότητας της δικιάς μας και με τους αντιπάλους που διεκδικούμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί αντέδρασαν σε ένα πολύ δυνατό ποδόσφαιρο και βέβαια τα υπόλοιπα 4 ή 9 λεπτά τα οποία κράτησε ο κύριος Καλύβας
από το 41 που χάθηκε το πέναλτι ενώ, κυνήγησαν χωρίς να δείξουν ότι επηρεάστηκαν από το χαμένο πέναλτι. Για μας, όπως είπα, αυτή η νίκη ήταν σημαντικότατη και βέβαια πλέον ο δεύτερος γύρος για μας αρχίζει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι ξεπληρώσαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι χάσαμε πάλι με τον ίδιο τρόπο που πήραμε τους 3 βαθμούς σήμερα. Νομίζω σήμερα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν μας ήθελε η μπάλα στην αρχή, αλλά στο τέλος